Η δολοφονία του Παύλου Φίσα και η αντιφασιστική έκρηξη που την ακολούθησε ανάγκασαν την κυβέρνηση να κινηθεί και να θυσιάσει τα ξεστρατισμένα παιδιά της δεξιάς πολυκατοικίας. Γιατί ως τέτοια τα αντιμετώπιζε μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φίσα για να σωθεί η ίδια. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε κινηθεί το κράτος και η κυβέρνηση μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα και περνάγαμε την πολιτική κατάσταση που περνάμε σήμερα. Καταλυτικό ρόλο, κατά τη γνώμη μου, στην κίνηση της ποινικής δίωξης έπαιξε η μαζική αντιφασιστική κινητοποίηση. Ξέρω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη και ανοιχτή κουβέντα για το τι ήταν κυρίαρχο στην κίνηση της κυβέρνησης. Ήταν η δική της στρατηγική, οι δικές της μεθοδεύσεις ή ήταν η κινητοποίηση του κόσμου? Η γνώμη μου είναι η εξής. Η συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ήταν ανοιχτή όσον αφορά την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής. Το πάνω χέρι πάντως το είχαν οι Μπαλτάκοι. Προκειμένου να πάψουν να έχουν το πάνω χέρι οι Μπαλτάκοι, χρειάστηκε η κυβέρνηση να βιώσει τον μαζικό εξαναγκασμό του πεζοδρόμιου. Το φόβο ότι το Σεπτέμβριο του 2013 θα γινόταν το ίδιο με αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 2008, μονάχα που τώρα αντικείμενο πολιορκίας δεν θα ήταν τα αστυνομικά τμήματα αλλά τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Μονάχα κάτω από αυτή την πίεση έδρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αναγκάστηκε να στείλει τους ηγέτες της Χρυσής Αυγής στη φυλακή. Η ποινική δίωξη, επειδή ακριβώς έτσι γεννήθηκε, έτσι δημιουργήθηκε, φέρνει το ίχνος των καταγγελιών και της δράσης του αντιφασιστικού κινήματος. Όταν το κράτος κινήθηκε ενάντια στη Χρυσή Αυγή, ανακάλυψε ότι για να κινηθεί έπρεπε να καλέσει τον Δημήτρη Ψαρά στον Άριο Πάγο. Γι' αυτό το λόγο και το πόρισμα Βουρλιώτη στη φασιστική ιδιόλεκτο ονομάζεται πόρισμα Ψαρά. Καλά κάνει και ονομάζεται έτσι. Αυτό χρειάστηκε να κάνει το κράτος όταν χρειάστηκε να κινηθεί κατά της Χρυσής Αυγής. Χρειάστηκε να απευθυνθεί στον Δημήτρη Ψαρά, χρειάστηκε να απευθυνθεί στον Τζαβέντ Ασλάμ, τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας, στις αντιφασιστικές οργανώσεις και στα ημερολόγια που βγάζανε με τις καταγγελίες για τη δράση της φασιστικής οργάνωσης. Δεκάδες υποθέσεις συσχετίστηκαν, τρεις από αυτές, οι σημαντικότερες είναι αυτές οι οποίες, όπως ξέρουμε σήμερα, πρόκειται να συνεκδικαστούν. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η επίθεση στο ΠΑΜΕ και η επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, μαζί φυσικά με την εγκληματική οργάνωση. Είναι δεμένη η υπόθεση, ρωτάνε κάποιοι καλόπιστα και κάποιοι κακόπιστα. Η τέλεση των εγκληματικών πράξεων είναι απόλυτα τεκμηριωμένη. Μην ακούτε οποιονδήποτε θα σας πει ότι οι εγκληματικές πράξεις δεν έχουν τελεστεί. Έχουν τελεστεί τόσο από τα μέλη, όσο και από τα ηγετικά στελέχη της συμμορίας. Έχουν τελεστεί από τα μέλη κατά την τέλεση των πολιτικών τους καθηκόντων, λέει η συμμορία. Μα είναι δυνατόν να έχει ευθύνη το πολιτικό κόμμα επειδή το τάδε μέλος της παρανόμησε σε κάποιο σημείο? Δηλαδή, άμα κάποιος σκοτώσει κάποιον με ένα αμάξι και είναι μέλος της Ανταρσία, θα διωχθεί και το κεντρικό συντονιστικό της Ανταρσία επειδή ο ίδιος έκανε μια εγκληματική πράξη? Απαντάμε. Οι εγκληματικές πράξεις οι οποίες διώκονται στη συγκεκριμένη ποινική δίωξη είναι εγκληματικές πράξεις που έχουν να κάνουν με την πολιτική δράση της οργάνωσης, όχι με την ιδιωτική ζωή του κάθε μέλους. Για να φέρω ένα παράδειγμα. Ο Στεφανάκης είναι ένας χρυσαυγίτης ΝΤΑΙΣ, ο οποίος έγινε γνωστός στο Πανελλήνιο επειδή δολοφόνησε την κοπέλα του, τη Θέη Μπλάχα, στη Νέα Μάκρη. Νομίζω το θυμόσαστε, διάφοροι το περιστατικό. Η συγκεκριμένη ποινική δίωξη δεν αφορά την ποινική δίωξη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Παρότι λέει κάποια πράγματα για το τι κόσμο συσπηρώνει η Χρυσή Αυγή, ήταν ένας χρυσαυγίτης ΝΤΑΙΣ, ο οποίος πουλάγε προστασία σε καταστήματα. Αυτό για το οποίο διώκεται όμως ο Στεφανάκης και αφορά την ποινική δίωξη είναι ότι στις 12 Ιούνιου του 2013 μια συμμορία χρυσαυγητών μαζί και αυτούς επιτέθηκαν στο περίπτερο, στο εκλογικό περίπτερο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Αγία Παρασκευή. Αυτό είναι μια εγκληματική πράξη η οποία έγινε στα πλαίσια της πολιτικής δράσης του κόμματος. Δεν αφορά μόνο τα μέλη, αλλά αφορά και τα ηγετικά στελέχη. Όσον αφορά αυτό, οι καταγγελίες που έχει κάνει και οι αποκαλύψεις που έχει κάνει ο Δημήτρης Ψαράς είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πριν από λίγες μέρες, η υπόθεση Λαγού και ο ρόλος του Λαγού στην κεντρική οργάνωση και καθοδήγηση της επίθεσης στην Χρυσή Αυγή, στους συνδικαλιστές του ΚΚΕ. Αυτή είναι η εικόνα. Η εικόνα είναι ότι όλες οι εγκληματικές πράξεις δεν ήταν τυχαίες, ήταν κεντρικά καθοδηγημένες και οργανωμένες.